μετά από το αλυσοπρίωνο, που καλώς ή κακώς θα χρησιμοποιήσετε, πάντα προσεκτικά, θα πρέπει να μπείτε παραμέσα λίγο πιο μαλακά. Ένα εργαλείο που χρησιμοποιώ εγώ πάρα πολύ, το έχω πάρει από τον Κακομοίρη το AliExpress, είναι αυτό. Το βλέπετε, με 6 ή με 8 δόντια. Έχει μεγάλη τρύπα εδώ. Δεν ξέρω αν δεν έχουν 14 τροχούς. Τέλος πάντων, αυτό εδώ πέρα όμως, αυτή η πατούρα που κάνει, τη χρησιμοποιούμε για να βάζουμε αυτό εδώ πέρα μέσα στην πατούρα, το σφιχτήρα του γωνιακού τροχού, να το βάζουμε μέσα στην πατούρα. Αν δεν μας κάνει, το βιδώνουμε χωρίς εργαλείο και το τρώμε λίγο με μία ρασπούλα, με μία λίμα, συγγνώμη, ή με ένα γυαλόχαρτο, ή με ένα ντενιολιαντήρα, ή με ένα άλλο σγουράκι, για να πάει να φωλιάσει ακριβώς μέσα. Όταν φωλιάσει ακριβώς μέσα, είναι μια χαρά, είναι κεντραρισμένο το εργαλείο μας. Αυτό δουλεύει πάρα πολύ καλά. Βγάζει αρκετά χοντρά πράγματα. Δεν έχω κανένα κέρδος από αυτά, αλλά το θεωρώ ιδιαίτερα καλό εργαλείο. Ακονίζεται, τροχίζεται, θα τα πάτε σε ένα μαγαζί που να τροχίζει μαχαίρια πλάνιας και θα σας το τροχίσει. Είναι αρκετά φτηνό, είναι γύρω στα 20 ευρώ. Ανάλογο, έχουν βγάλει και καλές μάρκες, οι οποίες τα πουλάνε πιάνοντάς μας τον πισινό. Εδώ πέρα θα σας δείξω πώς δουλεύει. Θέλω να κάνω μία λουκιά εδώ πέρα. Οπότε θα το δούμε στην πράξη πώς δουλεύει. Βέβαια, τρώει και πολύ πιο χοντρά. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω να φάω κάτι πιο χοντρό να σας το δείξω. Μπορείτε να το κάνετε δοκιμή, είμαι σίγουρος ότι θα το αγαπήσετε αυτό το εργαλείο. Όπως επίσης, θα αγαπήσετε και το αντίστοιχό του, αυτό εδώ. Να το δούμε πάλι κοντά. Βλέπετε τα δοντάκια του. Αυτά είναι μύτες. Έχουμε και με στρογγυλά δοντάκια, έχει στο αλί και με στρογγυλά δοντάκια, είναι πάρα πολύ ωραίο εργαλείο, φτάνει να του δίνουμε την κατάλληλη προσοχή. Παιδιά, τα εργαλεία που τρώνε πολύ, τρώνε και πολύ τα χέρια μας. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Να σας δείξω τι έπαθα και να προσέχετε να μην το πάθετε. Σε αυτό το δισκάκι που είναι παρόμοιο με το προηγούμενο που είδαμε, άμα δείτε, από τα 6 δόντια λείπουν τα 3,5, τα 4,5. Έχει μείνει 1,5 δοντάκι πάνω. Βρήκε πέτρα, μου φύγε από το χέρι, όλος ο τροχός, και τα πήρε ο γεροδιάολος όλα. Προσοχή στα χέρια σας. Πρώτο και βασικό μάθημα. Προσοχή στα χέρια σας, να πάτε σε μια μεγάλη ηλικία και να έχετε όλα τα δαχτυλάκια, να αγκαλιάζετε τα εγγόνια σας, γιατί άμα λείπουνε τα δαχτυλάκια θα ρωτάνε τα εγγόνια γιατί. Να βάλω ένα άλλο ξυλαράκι ίσως να σας κάνω ένα ψιλοξεχόντρισμα με αυτό εδώ πέρα, να το δείτε στην πράξη. Μακριά βέβαια, αυτό ξέχασα να σας το πω, από σκληρούς ρόζους, γιατί αρχίζει το εργαλείο και κινείται παράλληλα με τους ρόζους, βιδώνοντας πάνω στο ξύλο και παρασέρνοντας μας και εμάς σε μια κυκλική κίνηση. Κοιτάξτε τι ωραίο, απαλό και γρήγορο.
Όπως βλέπετε, αντιπί οφθαλμού, το αλλάζει ταύκοτα. Αυτό είναι μια σκληρή παλιά λεμονίτσα και παρόλα αυτά την τρώει σαν να είναι φλαμουράκι ή κάτι. Προσέχτε, σε αυτή την κίνηση, σε αυτή την κίνηση την κυκλική που κάνω, θα πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ να μην πιάσουν τα κάτω δόντια. Εδώ, αυτό το πράγμα, αυτά τα δοντάκια να μην πιάσουν κάτω την ώρα που κάνετε κυκλικές κινήσεις. Όσο μπορείτε πιο μεγαλύτερες. Αυτές είναι στα όρια. Αν ακουμπήσει το κάτω, μας γυρίζει ανάποδα ο τροχός και μας σκορτσάρει. Λοιπόν, αυτό είναι το μόνο του επικίνδυνο σημείο, όπως επίσης και οι πέτρες. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Πάλι πολύ ωραίο εργαλείο, πολύ όγκο υλικού, πολύ γλυκό κόψιμο, πολύ επικίνδυνο. Ευχαριστώ και πάλι που ήσασταν μαζί. Θα πάμε σε μια σειρά βιντεάκια που θα παρουσιάζουμε τα εργαλεία της δουλειάς μας, ποια εργαλεία μας βοηθούν, μηχανήματα ουσιαστικά, εργαλεία που υπάρχουν στο εμπόριο και βλέπουμε πώς θα τα δουλεύουμε. Ευχαριστώ πολύ.